Παραγγείλαμε να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα και εύχομαι υγεία σε όλους τους ακροατές. Υγεία. Αυτό είναι η ευχή της εποχής. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσω ρωτώντας πόσο άσχημα είναι τα πράγματα για τον ελληνικό τουρισμό και αν μπορεί και σε ποιο βαθμό να διορθωθεί η ζημιά που έγινε από την επιδημία, την παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού. Πραγματικά, η κατάσταση νομίζω την καταλαβαίνει ο καθένας μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα είναι πολύ δύσκολη για αυτή τη χρονιά. Η χώρα μας φυσικά εξαρτάται από τον τουρισμό που είναι, το λέμε συνέχεια, η βαριά μας βιομηχανία και σε παγκόσμιο επίπεδο όλες οι εκτιμήσεις μιλάνε για μια πολύ μεγάλη στροφή προς τα κάτω. Συνεπώς, προφανώς το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και το δεύτερο είναι ότι φυσικά πάντοτε μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να ανακτήσουμε κάποιο κομμάτι από αυτή τη χρονιά. Είναι διαφορετικό το μείον 20, διαφορετικό το μείον 10, έτσι δεν είναι? Σωστά. Από τι εξαρτάται αν θα πάμε στο μείον 20 ή και στο μείον 30, κανείς δεν ξέρει, ή αν θα είναι μια μηδενική χρονιά ή αν θα πάμε στο μείον 10, που υπό τις παρούσες συνθήκες λογικά θα είναι και μεγάλη επιτυχία. Ναι. Εξαρτάται από το πρώτο και το κύριο είναι στο να έχουμε μια επιτυχία και προσήλωση στον υγειονομικό στόχο. Έτσι, να δούμε το τέλος αυτής της μεγάλης προσπάθειας που κάνει όλη η χώρα υπό την καθοδήγηση των επιστημόνων, ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το ζήτημα και το πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσουμε δευτερογενή κύματα τα οποία θα μας πάνε πίσω. Αυτό είναι η προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν μπορούμε να συζητάμε για την οικονομία. Η υγεία είναι πρώτη. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις συνδέσεις της χώρας σε πρώτο χρόνο. Δηλαδή όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε χωρίς περιορισμούς, αντίστοιχα να μπορεί να γίνει αυτό με το εξωτερικό. Αυτό κυρίως εξαρτάται, αν θέλετε, ακόμα και από κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας, αν θα υπάρχουν τα κατάλληλα τεστ και αν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τέτοιες διαδικασίες ώστε να προστατευτεί η χώρα. Αλλιώς το να ξαναφέρουμε απ' έξω το πρόβλημα δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Κύριε Θεοχάρη, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Μίχαλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, έκανε μια πρόταση μήπως σκεφτεί η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να ενισχύσει και οικονομικά τον εσωτερικό τουρισμό φέτος στη χώρα. Είναι αυτό πάνω στο τραπέζι, είναι μια σκέψη? Ναι, είναι μια σκέψη, την έχουμε ήδη από την πρώτη στιγμή, πάνω από 1,5 μήνα, θέσει στο τραπέζι των προτάσεων προς συζήτηση. Ο εσωτερικός τουρισμός είναι από πολλές απόψεις μια εναλλακτική, διότι δεν εξαρτάται από την κατάσταση των υπολείπων χωρών. Έτσι, μόνο η χώρα μας, αν καταφέρει και αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία, τότε μπορεί στην επόμενη μέρα να ενεργοποιήσει τον εσωτερικό τουρισμό. Όμως, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο εσωτερικός τουρισμός είναι η αντικατάσταση πλήρης του εξωτερικού τουρισμού. Με την έννοια ότι δεν φέρει συνάλλαγμα, στηρίζει τις επιχειρήσεις, αλλά στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν δεν έχει την ίδια βαρύτητα και δύναμη. Δεν φέρνει. Δεν φέρνει συνάλλαγμα, άρα να μην μπερδεύουμε. Έχει την αξία του, πρέπει να δούμε και είναι ένας πυρλώνας, άξονας, αν θέλετε, ανάκτησης του χαμένου εδάφους. Όπως άλλος ένας είναι και η επέκταση της περίοδου. Ήδη τα πρώτα σημεία από πλευράς ζήτησης είναι θετικά. Μιλάω με όλους τους μεγάλους tour operator και μου λένε πως πράγματι ο επόμενος χειμώνας θα έχει αυξημένη ζήτηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Φυσικά καταλαβαίνετε όλοι ότι περιμένουν πώς και πώς κάπως να ξεφύγουν από μετά, αυτή την μετά τον κατάσταση. Εγκλισμό όλοι θα ψάχνουν την απόδραση. Αρκεί να έχουμε όμως και τις οικονομικές δυνατότητες και γι' αυτό βέβαια. Η στήριξη και σε οικονομικό επίπεδο, όπως είναι αυτή η πρόταση του ΕΒΕΑ, έχει το ενδιαφέρον του σε πάση περιπτώσει, αλλά αυτό βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν σχέση και με το Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε σε συνεννοήσεις. Επομένως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να πάμε εμείς καλά στη μάχη της υγείας. Και η δεύτερη προϋπόθεση
είναι να έχουμε γρήγορες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το φάρμακο και στη συνέχεια το εμβόλιο. Ναι, αλλά και παράλληλα, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια της κυβέρνησης σε αυτό το τομέα, είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία να στηριχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Διότι προφανώς η επόμενη μέρα πρέπει να βρει επιχειρήσεις που να μπορούν να λειτουργήσουν και να μην είναι σε μια διαδικασία διάλυσης. Και γι' αυτό όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Αυτό που νομοθετούμε αυτή την εβδομάδα εμείς με το βάουτσερ, ώστε να βοηθήσουμε τη ρευστότητα όλων των τουριστικών επιχειρήσεων που δεν έχουν τα χρήματα να γυρίσουν όλες τις προκαταβολές. Κύριε Χατζηνικολάου, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μόνο η TUI έχει δώσει 250 με 300 εκατομμύρια προκαταβολές σε ελληνικά ξενοδοχεία και ελληνικές επιχειρήσεις. Πώς θα επιστραφούν αυτά? Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Γιατί έχουν γίνει ανακαινήσεις ξενοδοχείων, έχουν κλείσει τρύπες λόγω της Thomas Cook. Καταλαβαίνετε ότι η οικονομία κινεί το χρήμα και τώρα, δεν μπορεί να επιστραφούν. Άκουσα να λέγεται και από τον Υπουργό των Οικονομικών ότι θα υπάρξει ένα ξεχωριστό πακέτο για τον τουρισμό. Σε τι κατεύθυνση θα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Η κατεύθυνση θα είναι η στήριξη των αξώνων που σας είπα, στήριξη φυσικά και μιας καμπάνιας, είδατε και το Greece from Home που κάνουμε την περίοδο της κρίσης και μετά φυσικά αμέσως μετά θα πρέπει να κάνουμε συντονισμένα μια καμπάνια για τη χώρα μας για να επανέλθουμε στο μυαλό των ανθρώπων που θα ταξιδέψουν. Και φυσικά είναι και στους άξονες φορολογικούς, στους οποίους η κουβέντα μεν έχει ανοίξει, αλλά είναι προώρη το ζήτημα των όποιων ανακοινώσεων. Ακόμα θέλει αρκετή συζήτηση. Εξάλλου πρέπει να γίνει και θα εξαρτηθεί μάλλον από το πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Διότι όσο κρατάει η κρίση, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη από αυτά τα μέτρα στήριξης της διάρκειας της κρίσης και τόσο η συζήτηση για το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα καθυστερεί. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, ορισμένοι έχουν την ελπίδα, την αισιοδοξία να το πω έτσι, ότι μπορεί μέσα από την κρίση αυτή να προκύψουν νέες ευκαιρίες για την Ελλάδα, με την έννοια ότι ήδη ανά τον κόσμο σχολιάζεται η Ελλάδα ως ο ασφαλέστερος προορισμός στην ευρύτερη περιοχή μας, επειδή τα πήγαμε καλά κόντρα στην πανδημία, επειδή δεν έχουμε πολλούς νεκρούς, δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Μπορεί αυτό να ανοίγει ένα δρόμο για την επόμενη μέρα? Αυτό είναι καταρχάς αληθινό, αλλά δεν πρέπει να το υπερτιμήσουμε, διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι συνολικά η πίτα θα είναι πολύ μικρότερη και αυτό ως φαινόμενο θα μας επηρεάσει πολύ περισσότερο από το όποιο επικοινωνιακό βαντάζ που θα το έχουμε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, Ιταλοί και Τούρκοι που είναι ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών που έρχονται είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε μέσα από τα Ιόνια ή στα νησιά μας περισσότερο πάνε Ιταλοί, προφανώς θα ταξιδεύσουν πολύ λιγότερο αυτή την περίοδο γιατί έχουν άλλα ζητήματα λόγω του κορονοϊού να αντιμετωπίσουν. Οι μακρινές αγορές και αυτές θα είναι πάρα πολύ πεσμένες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, όλες οι αγορές από μακριά θα είναι δύσκολες αυτή τη χρονιά. Αυτό όπως καταλαβαίνετε μας αφήνει μια πολύ μικρότερη πίτα και πολύ μικρότερες χώρες στόχους, λιγότερες και μικρότερες σε αριθμό τουριστών που μας φέρνουν. Και όσο και αν έχουμε ένα θετικό μήνυμα και μια καλή εικόνα, θα είναι σε μια πολύ μικρότερη αγορά. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε όλους. Και καλό κουράγιο. Υγεία. Να είστε καλά.